Βρισκόμαστε στην Πιάτσα Ντουόμο, εδώ στον καθεδρικό ναό του Μιλάνο, στην καρδιά της πόλης. Η οποία Πιάτσα Ντουόμο έχει ήδη κατακλειστεί, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, από κυτρινόμαυρους φιλάθλους, οι οποίοι ετοιμάζονται για το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στη Μίλαν και την ΑΕΚ. Αυτή είναι η περίφημη σκάλα του Μιλάνου. Αυτή ακριβώς είναι η σκάλα του Μιλάνου. Σε λίγη ώρα θα βρεθούμε στη σκάλα του Κάλτσιο, όπως λένε τον Τζουζέπε Μεάτσα. Πρώτα όμως μια βόλτα στην Ντουόμο για να βρούμε φίλους της ΑΕΚ. Πάμε. Από πού έχεις ταξιδέψει για να παρακολουθήσεις? Από Κόρινθο. Από Κόρινθο. Ναι, ναι. Σήμερα? Ήρθαμε από τη Δευτέρα, πήγαμε στο μπάσκετ και πήραμε την νίκη εκεί και τώρα θέλουμε να πάρουμε και το αποτέλεσμα. Έκανες όλο το tour δηλαδή? Ναι. Ήταν ευκαιρία. Κι όμως, ανάμεσα στους φίλους Σάκη υπάρχουν και κάποιοι που άφησαν την Μύκονο για να έρθουν στο Μιλάνο και να παρακολουθήσουν την ΑΕΚ. Είναι αλήθεια, έτσι? Έτσι είναι. Ήρθαμε από Μύκονο, ήρθαμε με πολλοί κόσμος να δούμε την ομαδάρα μας. Σήμερα ήρθατε? Όχι, είμαστε από χτες εδώ. Αίσθηση για το παιχνίδι, δύσκολο μάτι, έτσι? Εννοείται ότι είναι δύσκολο. Η Μίλαν είναι μια μεγάλη ομάδα. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο, πιστεύουμε. Έχουμε τον κόσμο μας εδώ. Τι αίσθηση έχετε, τι πρόβλεψη? Πιστεύω να τα πάμε καλά και ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω το καλύτερο αποτέλεσμα θα είναι για εμάς στη Σομαλία. Με γκολ? Σίγουρα. Άρα, σκόρερ? Μάρκο Λιβάγια. Αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ, παρές, άνθρωποι όλων των ηλικιών στο Μιλάνο για το αποψινό παιχνίδι της Μιλάνο απέναντι στην ΑΕΚ. Τι πρόβλεψη, παιδιά, έχουμε για το σημερινό ματς? Λίγο δύσκολο το διπλό, αλλά 1-2 τελικό. Από πού έχετε ταξιδέψει? Από Δράμα. Την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να περιηγηθούμε στην πόλη, να μάθουμε και δύο πράγματα για την σημερινή σπουδαία αντίπαλο της ΑΕΚ στο UEFA Europa League. Συμφωνώ απόλυτα και προτείνω να ξεκινήσουμε από το Casa Milan, από το σπίτι της Μίλαν, εδώ που είναι το αρχηγείο των Ρωσονέρι, με τα γραφεία του συλλόγου, με ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο και την μπουτίκ της ομάδας για να κάνουμε και κάποια ψώνια. Πάμε? Πάμε. Βρισκόμαστε στην αίθουσα των τροπέων της Μίλαν. Εδώ βρίσκονται και τα 7 κύπελα που έχει κατακτήσει στο UEFA Champions League. Και αν κρίνουμε από την προϊστορία, είναι φαβορή και για την κατάκτηση του φετινού UEFA Europa League, γιατί τις δύο φορές που συνάντησε την Ένωση, κατέκτησε το Champions League, την σεζόν 1994-95 και την σεζόν 2006-2007. Βρισκόμαστε στο μουσείο της Μίλαν, βλέπουμε κοιμήλια από την ιστορία των Ρωσονέρι, έτσι με μια πρώτη ματιά πώς σου φαίνεται? Αν μη τι άλλο έχω να πω ότι είναι εντυπωσιακό, το μόνο που δεν έχω καταλάβει είναι τι σημαίνει, τι συμβολίζει για την ακρίβεια, ένα ελικόπτερο που βλέπω. Πάμε κοντά και θα σου πω. Πάμε. Λοιπόν, ήρθαμε και στο περίφημο ελικόπτερο. Με αυτό το ελικόπτερο που βλέπεις προσγειώθηκε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη στην ζωή των Ρωσονέρι, έμεινε για περίπου 30 χρόνια και ξεκίνησε μια χρυσή εποχή για την ομάδα της Μίλαν. Της Ένωσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, έχουν ταξιδέψει στο Μιλάνο για να παρακολουθήσουν αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση. Από πού έχεις ταξιδέψει? Από το Βερολίνο. Ήρθες σήμερα ή χθες? Όχι, έχω έρθει από τη Δευτέρα. Το συνδυάσα σαν τετραήμερη εκδρομή. Από πού έχετε ταξιδέψει? Έχουμε ταξιδέψει από τη Σπάρτη. Είμαστε το τοπικό κλαμπ της Original και ήρθαμε εδώ να στηρίξουμε την ομάδα μας. Έχουμε και μια ιδιαίτερη αγάπη προς τη Μίλαν. Οπότε θα κάνετε και τα ψώνια σας. Θα κάνουμε και κάποια ψώνια για τα αναμνηστικά μας. Μασκαρά,